Εντός των επόμενων λεπτών, Τάτια, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανανέωση προσωποκράτησης των δύο εκ των τριών υπόπτων σε σχέση με την υπόθεση της Metamax. Πρόκειται για τον 54χρονο πρώτο συλληφθέντα, ο οποίος αναφέρονται οι καταγγελίες ως ηγέτης της Metamax, και τον δεύτερο συλληφθέντα, τον 48χρονο επιχειρηματία από την Πάφο, ο οποίος σύμφωνα με τον εξεταστή είχε παραδεχτεί και ο ίδιος ότι είχε εγγράψει 30 τουλάχιστον πρόσωπα σε αυτή την πυραμίδα, κυρίως από οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Βρίσκονται και οι δύο ενώπιον δικαστηρίου. Σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, Κάτια, αναμένεται τουλάχιστον για τον έναν, τον 48χρονο επιχειρηματία, οι νομικοί του σύμβουλοι να υποβάλουν έσταση ενώπιον δικαστηρίου σε σχέση με την ανανέωση της κράτησής τους. Θεωρούν ότι οι εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί για τον πελάτη τους, ενώ δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε άλλη καταγγελία πλην της γραμματέας του, η οποία, να υπενθυμίσουμε, είχε καταγγείλει πως την είχε δελεάσει και γραφεί ίδια σε αυτή την πυραμίδα, και μάλιστα όταν την εργοδότησε ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρήχε ήταν να εξυπηρετεί και πρόσωπα τα οποία ήθελαν βοήθεια στο να εγγραφούν στην Metamax. Αναμένεται λοιπόν να αρχίσει η διαδικασία. Άρα, Έρικα, περιμένουμε να δούμε, γιατί μπορεί να ακουστούν πρόσθετα στοιχεία στην αίθουσα του δικαστηρίου, και για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις για τις αποφάσεις σε σχέση με τα προσωποκράτησης. Χαιρετώ επί του παρόντος.